ότι ο έλεγχος των υγειονομικών που γίνεται δεν έχει σχέση με την οροεπιδημιολογική μελέτη του Πανεπιστημίου Κρήτης που τρέχει παράλληλα. Ξεκαθάρισε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Χρήστος Λιονής. Ο κ. Λιονής αναφέρθηκε και στην ερμηνεία της λέξης ασυμπτωματικός που συχνά προκαλεί σύγχυση, όπως είπε, διευκρινίζοντας ότι υπάρχει διπλή ανάγνωση του όρου και πως κατ' ουσίαν οι γνήσιες ασυμπτωματικές περιπτώσεις είναι σπάνιες και οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι βέβαιο εάν μεταδίδουν ή όχι την νόσο. Η ερμηνεία της λέξης σημαίνει ότι είναι ένα πρόσωπο που δεν έχει συμπτώματα. Όμως δεν ερμηνεύεται πάντα έτσι. Είναι αλήθεια ότι ασυμπτωματικά μπορεί να είναι άτομα που νοσούν μόνο και μόνο επειδή έχουν πολύ ελαφριά συμπτώματα ή για διάφορους λόγους, επειδή ακριβώς τα συμπτώματα αυτά είναι ήπια, δεν τα αξιολογούν ως μέρος μιας νόσησης, μιας αρρώστιας και δεν τα δηλώνουν. Άρα αυτά τα άτομα ουσιαστικά δεν είναι ασυμπτωματικά, είναι πρόσωπα με πολύ λίγα συμπτώματα και φαίνεται ότι είναι ένα μεγάλο μέρος της λίμωξης. Η δεύτερη σύγχυση που προκαλείται από αυτή τη χρήση του όρου ασυμπτωματικά είναι πρόσωπα που βρίσκονται στην προσυμπτωματική, πριν τα συμπτώματα περίοδο και που θα εμφανίσουν συμπτώματα μετά από κάποιες μέρες. Έτσι λοιπόν αυτή η διπλή ανάγνωση αυτού του όρου μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα και ήδη προκάλεσε από μία δήλωση που έκανε ένας υπεύθυνος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι τα ασυμπτωματικά άτομα δεν μεταδίδουν την νόσο. Η αλήθεια είναι, από ό,τι λέει η βιβλιογραφία, ότι πραγματικά αληθείς ασυμπτωματικά, χωρίς αυτές τις δύο αναφορές, φαίνεται να είναι σπάνια, να μην είναι συχνά. Και αν μεταδίδουν ή όχι τη νόσου, αυτή τη στιγμή δεν είναι βέβαιο. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο στους υγειονομικούς, είπε ότι η μέτρηση αφορά ένα είδος αντισωμάτων, τονίζοντας ότι από τα δεδομένα που λαμβάνουν δύναται να διεξαχθεί το συμπέρασμα ότι η λίμωξη είναι μάλλον παλιά, ενώ σε κάθε περίπτωση, όπως τόνισε, λείπει η πλήρης ανίχνευση αντισωμάτων για αυτές τις περιπτώσεις. Κάποια αντισώματα μπορούν να υποδηλώσουν πρόσφατη λίμωξη, ενώ κάποια άλλα, γιατί μιλάμε για δύο ή τρία είδη αντισώματα, μπορούν να σημαίνουν παλιά λίμωξη. Η δική μου γνώση για τους υγειονομικούς στους οποίους αναφέρεστε είναι με την δωρεά που έχει γίνει στο Υπουργείο Υγείας και στις υγειονομικές περιφέρειες. Μετράνε ένα είδος αντισώματος που σημαίνει ότι η πληροφορία που παίρνουμε από εκεί είναι ότι η λίμωξη είναι μάλλον παλαιά. Δεν μπορούμε όμως να πούμε πόσο πρόσφατα, γιατί λείπει η πλήρη ανίχνευση των αντισωμάτων. Ο κ. Λιονής πάντως χαρακτήρισε δύσκολη την εκτίμηση για το πότε θα έρθει το δεύτερο κύμα της πανδημίας, ενώ για μία ακόμη φορά έκανε έκκληση σε όσους καλούνται να συμμετέχουν στην οροεπιδημιολογική μελέτη να μην απορρίπτουν τη συμμετοχή τους, μέσα από την οποία θα μπορούσαν να προκύψουν στοιχεία για το βαθμό στον οποίο ο κορονοϊός πέρασε από τον πληθυσμό του νησιού. Χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε συστηματική προσέγγιση, συστηματική ανάγνωση των μελετών και κυρίως μελέτες που γίνονται από τυχιοποιημένα αντιπροσωπευτικά πληθυσμιακά δείγματα ή από ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, κυρίως επαναλαμβανόμενες, γιατί η επανάληψη αυτών των ειδικών ομάδων και όχι των ατόμων θα μπορέσει πραγματικά σε κάποιο βαθμό να μας πει κάτι σπουδαίο.